Engine Power. Αν είναι ξεχωριστή τηλεοπτική ή μηχανοκίνητη εμπειρία, ξεκινάει τώρα στην οθόνη σου. Γι' αυτό δεν ξεχνάμε, πάντα φοράμε κράνος και ζώνη στις μετακινήσεις μας και γενικότερα στην εκπομπή, γιατί δεν γίνεται. Συνέχεια ανεβάζουμε ένταση, συνέχεια την αδρεναλίνη και όλο αυτό θέλει ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό γιατί για άλλη μια φορά είμαστε παντού. Πήγαμε στα κάρτ, πήγαμε Dirt Games στη Χαλκίδα. Γενικότερα ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στα καλύτερά του. Πήγαμε και κάτω στην παραλιακή με τα ιστορικά. Χαμός. Γενικότερα ζούμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό να είναι στα καλύτερά του. Γι' αυτό μην ξεχνάς, μπες στη σελίδα μας στο Facebook, κάνε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, γιατί εκεί μπορεί να βλέπεις όλη μας την εκπομπή ολοκληρωμένη με όλα τα θέματα και τις συνεδρίξεις και τις παρουσιάσεις που κάνουμε, γιατί σε αυτό το μισάωρο σε καμία μα καμία περίπτωση δεν μπορούν να χωρέσουν όλα αυτά σε ένα επεισόδιο. Πάμε όμως τώρα για δράση και το πρώτο θέμα, τι άλλο, το αυτοκίνητο της εβδομάδας από την Νότο Λούβαρης. Πάμε στον Άρη και στην Exmoto να δούμε τι έχει να μας προτείνει για το σωστό εξοπλισμό ενός αναβάτη. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης από το Exmoto. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα πολύ ωραίο προϊόν. Είναι οι χούφτες SAD. Ένα λεπτάκι να τις φέρω. Κύριε Άρη, σας παρακαλώ, φέρτε μια χούφτα εδώ. Άμα σας καράβει θα την είχαμε χάσει τη χούφτα. Μπαίνει πολύ εύκολα για να μην κλείνουν τα χεράκια μας. Περνάει από τη μανετούλα, από το grips και είμαστε έτοιμοι. Και μια πιδούλα εδώ στο αντίβαρο και είναι οι χούφτες με 49 ευρώ, έλυσε το πρόβλημά σου με τα κρύα. Πας σπίτι σου, σε πιάνει η γυναίκα στα χεράκια σου και είναι προδέρμ. Αν έχεις μότο, έλα στο Exmoto να πάρεις χούφτες και ποδιά για τα σκούτερ και εξυπηρετήσε άψογα. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ξεκινάει πού? Από το καρτ. Πάμε αφίδινες.
Κανοτήριος αθλητισμός στα καλύτερά του. Γιατί, γιατί βρισκόμαστε στα κάτω, εδώ στους αθλητές, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας. Πάμε τώρα εδώ στους μικρούς μας ήρωες που έχουμε δίπλα μας, οδηγάρες, αλεντάρες. Για πες μου, είσαι έτοιμος για τον αγώνα? Πανέτοιμος. Πανέτοιμος. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο στόχο? Την πρωτιά. Την πρωτιά. Σε γενική κατάσταση? Είσαι κυνηγά στο πρωτάθλημα δηλαδή? Ναι. Ναι. Εσύ είσαι ο κρατή? Εγώ και εγώ το ίδιο, τη δεξιά και τη χαρά. Γιατί ένας αγώνας πρέπει να έχει και χαρά και όχι μόνο λύπη για να νικάς μόνο. Πολύ σωστό αυτό. Έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι και μια ήττα σου έχει να σου δώσει πολλά. Σου προσφέρει, δηλαδή σε βοηθάει στο να εξελιχθείς και να βελτιωθείς. Ναι, σωστό. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το κάτι? 7. Πόσο χρόνο είσαι? 11. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? 9. 9. Και εσύ πόσο χρόνο ασχολείσαι? 4. Πω, τι γίνεται ρε παιδιά. Μπράβο σας, χαίρομαι, χαίρομαι. Σε βοηθάει οδηγικά. Έχεις, κάθε μέρα εσύ πόσο βιώνεις? Υπάρχει εξέλιξη, βελτίωση ως οδηγός? Εξελίζομαι κάθε φορά που κάνω προπόνηση. Ναι. Είναι και σημαντικό να κάνεις για αγώνες και ειδικά για πρωταθλήματα και τουρνουά αν έχει. Και είναι πολύ καλό και το ευχαριστιέμαι και εγώ πολύ. Οδηγικά, ποια είναι τα σημεία που σου αρέσουν περισσότερο ή νιώθεις ότι είσαι δυνατός? Και πολύ οδήγηση, αυτό. Α, η οδήγηση, δηλαδή ότι είσαι καλή, όσο έχεις αντανακλαστικά, είσαι γρήγορος? Ναι, και είμαι και γρήγορος και έχω και αντανακλαστικά, τέτοια. Ναι. Εσύ τα δικά σου δυνατά στοιχεία συνοδήγηση ποια είναι? Αντανακλαστικά. Δηλαδή γρήγορα να μπορεί να αντιδράσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από ό,τι καταλαβαίνω. Γενικότερα, δηλαδή στο καρτ θέλει γρήγορα αντανακλαστικά. Οι στροφές αρέσουνε? Ναι. Πολύ. Για πες μου λίγο, με πόση ταχύτητα πηγαίνουν τώρα τα καρτ? Με πόση ταχύτητα πηγαίνεις? 103-104. Φτάνει 103-104. Είμαστε στην κατηγορία μίνι για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. 103-104 χιλιόμετρα πηγαίνεις μέσα στην πιστά. Πω, και εσύ αντίστοιχα πάω. 105 πάω. Φτάνεις 105. Ναι. Χαμός, έχω πάει και 108. Κατάλαβα, κατάλαβα. Μάχη, εύχομαι καλό αγώνα, καλή επιτυχία και εύχομαι πρωτιές. Ευχαριστώ. Τι άλλο, για την ομάδα εδώ, PRT και όλα σας γυαλίως. Δυνατή ομάδα είστε, συνεχίζετε δυνατά. Πάμε. Ευχαριστώ. Αν έχεις ένα supercar και θέλεις το service, τη συντήρηση αλλά και τη βελτίωση του, τότε έχεις τη λύση στην οθόνη σας. Θέλετε να μιλήσουμε πιο βρώμικα? Χαλκίδα, Dirt Games.
Μιας και που έχουμε κάνει πολλά χιλιόμετρα, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στον Αλέξανδρο να μας πει τι έχει αυτή την εβδομάδα για το σωστό ελαστικό και την ασφάλειά μας. Γεια σας φίλοι μου, Engine Power και ελαστικά Αλέξανδρος, πάλι κοντά σας. Είχα λύσει την απορία πότε είναι η εποχή να αλλάξουμε ελάστικα. Είναι όταν χρειάζεται. Και πότε χρειάζεται, ας το δείξουμε. Εδώ έχουμε μια ζάντα με ελάστικο το οποίο είναι μεταχειρισμένο, δηλαδή είναι δουλεμένο στο δρόμο. Πώς καταλαβαίνουμε? Πρώτα απ' όλα, εάν το πέλμα από τα 8 χιλιοστά βάθος που έχει πέσει στα 3, σημαίνει ότι δεν κάνει εξαγωγή των νερών από πάνω και εγκλειστράει το χειμώνα. Οπότε, όταν φτάσει το πέλμα λίγο χαμηλά και πάει να γίνει ένα ίσιο όλο, είναι η εποχή να τα αλλάξουμε. Επίσης, εάν το λάστιχο είναι πολυκερισμένο και εδώ γύρω-γύρω κάνει ραγάδες και κοψίματα, σημαίνει ότι το καλοκαίρι είναι πολύ επίφοβο να κάνει μπαμ από τις μεγάλες δημοκρασίες και τις μεγάλες τριβές που είναι στο δρόμο. Γι' αυτό όταν ξέρετε, όταν βλέπετε το καλοκαίρι που πάρετε για μπαμ και βλέπετε όλα τα αυτοκίνητα στην άκρη και αλλάζουν λάστιχα, είναι επειδή είναι πολυκερισμένα και χρήζουν αλλαγής. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο πολύ μεγάλα κριτήρια που μπορεί να καταλάβει ένας από εσάς. Εγώ που είμαι ειδικός σε αυτή τη δουλειά, μπορώ να το καταλάβω και άλλα από άλλα πράγματα. Αυτά συμβουλές μόνο Engine Power και ελαστικά Αλέξανδρος. Σας αγαπάμε. Επιστροφή στα καρτ και πάμε να δούμε τι έχει γίνει στον Πανελλήνιο Αγώνα Πρωταθλήματος καρτ. Επισκευή και ακτινολόγηση όλων των τροχών. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση By Γεωργόπουλος. Ονομάζομαι Χαλάς Πέτρος. Βρισκόμαστε στον χώρο των ανταλλακτικών τα τελευταία 60 χρόνια, που σημαίνει κάτι που σημαίνει ότι είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πλέον για το παραμικρό που μας ζητάνε να τους εξυπηρετήσουμε, να χρειαζόμαστε πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου, κάτι που σημαίνει τον αριθμό πλαισίου. Δεν φτάνουν πια η τοχρολογία ή το μοντέλο, ας πούμε. Πρέπει να έχουμε ακριβή στοιχεία του αυτοκινήτου πλέον για να εξυπηρετήσουμε και γρήγορα και σωστά. Στο κατάστημα το δικό μας μπορείτε να εξυπηρετηθείτε για οτιδήποτε ανταλλακτικό χρειαστείτε, είτε αφορά το γνήσιο είτε αφορά το aftermarket. Δεν εξυπηρετούμε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και αξεσουάρ τα οποία θέλουν τοποθέτηση. Σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από όλη αυτή τη διαδικασία τόσα χρόνια, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε ζήτηση χρειαστεί.
Ονομάζομαι Σκαφίδας Κωνσταντίνος και από το 1998 δραστηριοποιούμε στον χώρο της μοτοσυκλέτας με τη Σκαφίδας Racing Workshop. Open new chapters with every release. You can call me what you want, but I ain't staying in me. Προετοιμασία track bike και αγωνιστικό μοτοσυκλετών. From a whole nother planet. No, you ain't got a status. Turn this shit into a madness. Ελαστικά μοτοσυκλέτας, πόλης και αγωνιστικής φύσης. Βελτίωση και συντήρηση παντός τύπου αμόρτισερ. Επισκευή και ακτινολόγηση όλων των τροχών. Φόρεσε κράνος, βάλε ντόνι. Δυνατό επεισόδιο το οποίο αναλυθμίζει στα μέγιστα το μηχανοκίνητο κόσμο και το μηχανοκίνητο χώρο. Engine Power, άλλος ο χρηστός τηλεοπτικό μηχανοκίνητο επεισόδιο ξεκινάει τώρα στην οθόνη και δίνεται δεκάδες τώρα από τους δημοσιογράφους μας με κάθε κοινοποίηση και like στα post που αφορούν την εκπομπή. Η αφή είναι στο χώρο του αυτοκινήτου πάνω από 50 χρόνια. Μια κάθετη μονάδα εξυπηρέτησης για ιδιώτες και επαγγελματίες πριν, κατά και μετά την αγορά του αυτοκινήτου σας. Σας προσφέρει επιλεγμένο σέρβις και σύγχρονο φανοποιείο βαφείο και φυσικά γρήγορη εξυπηρέτηση στον επαγγελματία με έναν ειδικό χώρο συντήρησης επαγγελματικών οχημάτων. Φιλιάπη, με αξιοπιστία δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Περισσότεροι από εμάς πιστεύουν ότι η εξάτμιση είναι θέμα ομορφιάς, είναι το design στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Η εξάτμιση δεν είναι μόνο αυτό. Η εξάτμιση είναι η αναπνοή του αυτοκινήτου.
Από την εξάτμιση επηρεάζεται και η κατανάλωση και η απόδοση πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, το να κάνουμε έναν έλεγχο στο σύστημα εξάτμισης και στο σύστημα του καταλήτη στο αυτοκίνητό μας, μόνο καλό μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε και να μειώσουμε τα τυχόν προβλήματα ή την αυξημένη κατανάλωση που μπορεί να έχουμε στο αυτοκίνητό μας. Στην ομάδα Καϊτατζής και έχουμε εδώ άλλα δύο ταλέντα της μηχανοκίνησης. Για πες μου, να ξεκινήσουμε τώρα αυτή τη φορά από το μικρό μας. Για πες μου, είσαι έτοιμο για τον αγώνα? Ναι. Ναι. Τι έχεις σαν στόχο για αυτόν τον αγώνα σήμερα? Ότι θα προσπαθήσω. Ναι. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Μπράβο. Και... και θα περάσεις καλά. Ναι, αυτό. Εσύ, ο δικός σου στόχος ποιος είναι? Να είμαστε πάντες όλοι δασκέλοι μπροστά. Mm-hmm. Και το τελικό αποτέλεσμα να είναι η νίκη. Α, σε βλέπω έχεις άγρια διαθέσεις για να ξεχωρίσεις, ε. Mm. Σημαντικό. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο παρελθόν πρωτάθλημα είναι τελευταία αγωνιστική τώρα. Κυνηγάς το πρωτάθλημα, κυνηγάς κάποια θέση συγκεκριμένη? Όχι, όχι. Όχι. Τα έχω πάει πολύ χάλια φέτος στο πρωτάθλημα. Στους περισσότερους αγώνες είχα τρακάρει σε σκέλη, δεν πήγα καλά. Ή μετά δεν τερμάτισα σε κανένα αγώνα, δεν τα πήγα καλά. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αυτό που βλέπω όμως, καταλαβαίνω ότι έχεις επιμονή και συνεχίζεις για να βελτιωθείς και να εξελιχθεί όλο αυτό. Ναι. Σωστά. Ναι. Από εκεί, εσύ έχεις φέτος πώς ήταν η χρονιά? Καλά. Ναι. Το διασκέδασες? Ναι. Πέρασες καλά? Ναι. Σ' αρέσει το καρ? Ναι. Μπράβο. Σ' αρέσει σαν το καρ? Ναι. Γιατί σ' αρέσει περισσότερο στο καρ σαν οδήγηση? Μ' αρέσει πολύ ταχύτητα. Ναι. Μ' αρέσουν πολλά πράγματα. Οι στροφές, οι προφεράσεις και όλα αυτά. Μ' αρέσει πολύ. Όλα αυτή η ένταση στον αγώνα, ε. Ναι. Πώς και εμένα το ίδιο. Και εσένα το ίδιο. Ναι. Σ' αρέσει και να τα δίνεις όλα. Άρα Γιώργο μεγάλε, είσαι ωραίος. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα χρόνια κάνεις εσύ κάτι? Άμα καταλαβαίνω εσύ στην 1,5 χρόνο. Τώρα είσαι γεννής εσύ. Και πώς χρονών είσαι? 9. 9 χρονών. Στη μινι βήτα είσαι? Μινι αλφα. Α, μινι αλφα. Είναι η πιο μικρή είναι η μινι αλφα. Όχι, η μεγάλη. Α, η μινι αλφα είναι μεγάλη. Όχι, η μινι βήτα είναι. Η μινι βήτα δεν είναι.
και εγώ, εντάξει, τα κάνω λάθος γιατί δεν τα ξέρω και εγώ πολύ καλά, αλλά okay. Εκτός από τη διασκέδαση, για τα άλλα παιδιά που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Ενώ η μίνι αλφα είναι γρήγορη αυτό. Α, η μίνι αλφα είναι γρήγορη. Α, αυτό. Για τα παιδιά που μας βλέπουν τώρα στην τηλεόραση, συνομήλικοι σου, σημαντικές σου, που θα μας δουν τώρα στην τηλεόραση, τι θα τους έλεγες για να έρθουν στο μηχανοκίνητο, θα τους έλεγες κάτι να έρθουν στο χώρο, να σε δουν υποδικά σκάρτ. Θα τους έλεγες ναι, θα τους έλεγες να ασχοληθούν και όπως κάνεις και εσύ που με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ναι, τους το έχω πει. Να. Τους έχεις πει. Ναι. Ναι, σε φίλους σου. Τι να έρθουνε. Πόσοι έχουν έρθει έτσι να σε θαυμάσουνε. Έχει τύχει να έρθουνε, φίλοι. Όχι, όχι. Δεν έχουν τύχει. Ρε παιδιά, τι κάνατε να με κοιτάτε, μας βλέπετε στην τηλεόραση. Για να δείτε το μηχανοκίνητο αθλητισμό, να δείτε τι ωραία περνάμε. Να δείτε τι ωραία είναι τα πράγματα και πόσο θα σας βοηθήσει και θα πάρετε πράγματα γενικότερα φέτος. Αλλά έχει έρθει ο αδερφός! Έτσι, αυτά είναι, βάζε! Για πες εσύ, τι θα λέγεις εσύ στις συνομιλικές σου σε παιδάκια που μας βλέπουνε. Θα έλεγα ότι να το δοκιμάσουν το άθλημα, δεν θα πάει τίποτα κακό. Και όταν μεγαλώσω θα βοηθήσει πολύ στην οδήγηση. Μπράβο. Γενικά, όταν οδηγάνε θα βοηθήσει. Είδατε που τα λέει ο Στέλιος. Δεν είναι μόνο απλά ότι θα ασχοληθεί με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, θα σε βοηθήσει και οδηγικά να γίνεις καλύτερος οδηγός στο μέλλον. Έτσι ώστε... Και το καρτ είναι το καλύτερο, δηλαδή είναι το καλύτερο για να μάθεις να οδηγήσεις κανονικό αμάξι. Μπράβο, είδατε, για να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα και χάνουμε τόσα παιδιά στους δρόμους. Άρα, φεύγουμε από τους δρόμους και ελάτε εδώ να είμαστε όλοι μια παρέα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και στις πίστες. Όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζουμε πολύ δυνατά εδώ στα ΚΑΡΤ, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ΚΑΡΤ και συγχρόνως είμαστε στην ομάδα Σαγανάς και έχουμε δύο οδηγάρες οι οποίοι σε διαφορετικές κατηγορίες ξεχωρίζουν και μάλλον όπως φαίνεται πάνε για πρωτάθλημα. Ξεκινάμε εδώ από τον μεγαλύτερο για να πάμε στο μικρό. Ποιος είναι μεγαλύτερος, θα το δούμε. Για πες μου καταρχήν, είσαι έτοιμος για τον αγώνα? Πανέτοιμος. Τι χρειάζεται να έχεις σαν χαρακτηριστικά στοιχεία προετοιμάσει πριν την εκκίνηση ενός αγώνα? Να είναι καθαρό το μυαλό μου, να κάνω μια σωστή εκκίνηση και να προσπαθήσω να κρατήσω τον αγώνα μπροστά όσο γίνεται. Ένα αριθμό δηλαδή. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, σε έναν αγώνα, πόσο γύρι είναι? Ο ημιτελικός είναι 10 και ο τελικός 15. 15 γύρι, 10-15. Σε ποιο σημείο θεωρείς ότι αρχίζει να δυσκολεύει ο αγώνας περισσότερο? Είναι η αρχή, είναι η μέση, είναι το τέλος? Ανάλογος πόσο θα πιέσει και ο πίσω και έτσι θα πιεστώ κι εγώ. Υπάρχει κάποια στρατηγική σε έναν αγώνα, δηλαδή η ομάδα σε συνδυασμό με τους γονείς που είναι πάντα μάχημοι, χωρίς αυτούς δεν γίνεται, αλλά και η ομάδα σου δίνουν κάποια τακτική? Ναι, μου δίνουν να πούν πότε να πιέσω, σε ποιον γύρο, ώστε για να έχω πιο πολύ αντοχή και να κερδίσω τους άλλους. Είπες κάτι πολύ ωραίο, αντοχή. Ναι. Χρειάζεται αντοχή δηλαδή? Ναι, χρειάζεται και διατροφή και γυμναστική για να έχεις πολύ καλή αντοχή και να αντέχεις μέχρι το τελευταίο γύρο. Μ' αρέσει αυτό που λες, ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί νομίζουν κάποιοι εκεί έξω ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν έχει να κάνει και με την αντοχή και ότι πρέπει να έχεις κάποιες συγκεκριμένες ικανότητες γενικότερα. Ότι είναι κάτι πολύ πιο απλό, ότι έχεις ένα όχημα και πηγαίνει. Ναι. Αλλά στην ουσία δεν ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι ένα κλασικό αυτοκίνητο και απλώς μπαίνεις μέσα στην πίστα. Αλλά τελικά δεν είναι αυτό. Πάλι πρέπει να είσαι, να κάνεις διατροφή και όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Πάμε στο γίγαντα εδώ, δίπλα μου. Εσύ είσαι έτοιμος για τον αγώνα? Ναι. Είσαι, ε? Ναι. Για πες μου, εσύ τι σκέφτεσαι πριν την εκκίνηση? Έχεις άγχος καταρχήν ή δεν έχεις? Όχι. Ποτέ? Κάποιες φορές ναι, όταν είμαι σε καλές θέσεις μπροστά. Σε καλές θέσεις μπροστά. Mm-hmm. Όταν ξεκινάς την εκκίνηση, ε? Είναι πραγματικά η εκκίνηση και εγώ... πόσο ώρα μαζί κάρτ ξεκινάτε συνήθως, κατά μέσο όρο περίπου, σε κάθε αγώνα? Δηλαδή πόσο κάνετε κίνηση μαζί? Περίπου πόσο είναι, 10-15, πόσα κάρτ είναι?
15 κάρτ. Φαντάζομαι ότι λογικό είναι να έχει άγχος τώρα να έχει 15 κάρτ τώρα στην εκκίνηση και να φεύγουν μαζί. Όσο να είναι, είναι αγχωτικό. Για πες μου λίγο, εσύ ξεκινώντας τον αγώνα, που είσαι και μικρότερος, τι σκέφτεσαι πριν τον αγώνα και τι είσαι ετοιμασμένος να κάνεις. Έχεις κάποια τακτική στον αγώνα σου. Ή μπαίνεις μέσα να τους, όσο πιο γρήγορα να πας. Είμαι συγκεντρωμένος στον αγώνα για να πάω όσο πιο καλά μπορώ. Είδατε ο Αντώνης τι λέει. Είναι συγκεντρωμένος στον αγώνα για να πάει όσο καλύτερα μπορεί. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι χρειάζεται να έχεις σαν στοιχείο ένας οδηγός καρτ και στην δική σου κατηγορία. Να είσαι γρήγορος, να έχεις γρήγορα τα ανακρανιαστικά, να παίρνεις καλύτερα τις στροφές, τα σημεία που λένε στην πίστα. Τι είναι πιο σημαντικό από όλα. Όλα. Όλα, ε. Άρα το κάθε ένα έχει σου δίνει ένα μερίδιο και ένα βήμα για να γίνεις, να πάρεις μια θέση ή να βελτιώσεις ο χρόνος σου. Για σένα είναι ποιο από όλα αυτά που ανέφερα ή κάτι άλλο είναι το δυνατό στοιχείο σου σαν οδηγός. Η προσπεράση. Η είσαι full επίθεση δηλαδή, ε. Ποια ήταν η προσπέραση που σου έχει μείνει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που κάνεις καρτ. Δηλαδή ένας αγώνας που προσφέρασε σε έναν, έκανε μια προσφέραση που σου έχει μείνει. Στο Ρόταξ το πρώτο που θα τρέξει το δουλεύει, τελευταίο γύρο. Κάτσε, στη Βαλβογράδη, στο Ρόταξ λες, στο δεύτερο γύρο είπες. Στο τελευταίο. Στο τελευταίο γύρο, τι είπε, ποιο προσφέρασες. Το Βουλέτο. Το Βουλέτο, για ποιο λόγο σου έμεινε πιο πολύ. Επειδή κάθε γύρο προσπαθούσα να τον περάσει και δεν μπορούσε και στον τελευταίο γύρο. Στον τελευταίο γύρο έγινε η προσπέραση. Ναι. Πω, δηλαδή το πήρες εσύ. Ήσουν πρωτός, δηλαδή πήρες την πρωτιά. Στην προσπέραση, με αυτή τη συγκεκριμένη προσπέραση. Πω, καταλάβαμε. Μόνο που το λες ρε λέγαμε. Μου θυμίζεις εντάξει εγώ στα δικά μου με τον Κεντέρι, να μην ξέρεις ο Κεντέρις που του πέραγε τους μαύρους εκεί στα τελευταία μέτρα, κάπως έτσι το νιώθω. Φανταστικό. Πάντως εγώ εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας βλέπω είστε δυνατοί, είστε σίγουροι για αυτό που κάνετε και νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχετε κάποιο στόχο να ξεκινήσω γενικότερα από εδώ και πέρα. Ο στόχος μου τώρα είναι την άλλη εβδομάδα που φεύγω για τον Μπαχρέιν, για το τελικό του Rotax στο Grand Final. Ο στόχος μου είναι να πάω πάρα πολύ καλά, να είμαι μέσα στη δεκάδα, ναι, να περάσω το τελικό και να φέρω ένα καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Respect εδώ πέρα, μας πρεσβεύει εδώ την Ελλαδάρα μας, έτσι εδώ να δυναμώνουμε, να δυναμώνουμε. Μπράβο, μπράβο παιδί μου. Για πες εσύ, ο δικός σου στόχος. Να πάω αυτό το πρωτάθλημα. Φέτος να πάρεις το πρωτάθλημα, ε. Ό,τι και να πω είναι λίγο για σας, μπράβο σας, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Πάμε δυνατά. Πάμε να δούμε και αυτή την εβδομάδα τι ξεχωριστό έχει να μας δείξει η εταιρεία bitros.com. Αν θέλεις απλά τη συντήρηση του αυτοκινήτου σου, αλλά και όχι μόνο, θες να ασχοληθείς με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, τότε υπάρχει το συγκεκριμένο συνεργείο και συγκεκριμένη ομάδα που μπορείς να καλύψεις την κάθε σου ανάγκη.
Engine Power, αν ξεχωριστό τηλεοπτικό μηχανοκίνητο επεισόδιο, έφτασε στο τέλος του και αυτή τη βδομάδα για άλλη μια φορά νομίζω ξεπεράσαμε τον εαυτό μας, για άλλη μια φορά ανεβάσαμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά και την αναγνωρισιμότητα του μηχανοκίνητου χώρου και του μηχανοκίνητου κόσμου. Συνεχίζουμε δυναμικά για όλο αυτό το ταξίδι να το ξετυλίγουμε σε εβδομαδιαία βάση και να έχουμε μια ημέρα η οποία προβάλλει όλο το μηχανοκίνητο κόσμο και μηχανοκίνητο χώρο. Μην ξεχνάτε, σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε like και φυσικά στο YouTube, γιατί εκεί μπορεί να βλέπετε ολοκληρωμένα όλα τα επεισόδια μας και όλα τα θέματα, τις συνεντεύξεις και τις παρουσιάσεις. Καλό βράδυ από εμάς και ραντεβού ξανά την άλλη εβδομάδα. Φόρεσε κράνο, βάλε εδώ. Αυτό επεισόδιο το οποίο αναλυθμίζει στα μέγιστα το μηχανοκίνητο κόσμο και το μηχανοκίνητο χώρο. Engine Power, άλλο ξεχωριστό τηλεοπτικό μηχανοκίνητο επεισόδιο ξεκινάει τώρα στην οθόνη και δίνετε δεκάδες ώρα από τους πληροφέτες μας με κάθε κοινοποίηση και like στα post που αφορούν την εκπομπή.